Εμείς έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Διαμάντου Μανολάκου, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Κυρία Μανολάκου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, και εγώ με χαρά σας ακούω. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά. Χαιρόμαστε. Επιστρέψαμε και ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό υπόλοιπο και καλή δύναμη, γιατί φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι πολύ θερμός, αφού η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει αρκετά νομοσχέδια. Και κυρίως το θέμα της απλής αναλογικής και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Τον Οκτώβριο είναι και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Άρα φαντάζομαι ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο και θερμό φθινόπωρο. Συμφωνώ μαζί σας. Θα είναι ζεστό. Ήδη ξεκινάνε από την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εσείς είπατε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, όμως και τα συνδικάτα έχουν το δικό τους. Για να δούμε πώς θα δράσουν τα συνδικάτα. Ήδη 26 Αυγούστου γίνεται εκδήλωση συναυλία έξω από τη ΔΕΘ. Το απόγευμα, 7.30 ώρα, στο πάρκο μπροστά από το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Και έχουν και ένα σύνθημα. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε την πάλη μας, με κορύφωση τα εγγένεια της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως έχουν βγάλει και ανακοινώσεις. Καλούν σε μαζικά συλλαλητήρια στις 7 Σεπτέμβρη. Το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους, για να δώσουν μαχητική απάντηση στις αντιλαϊκές πολιτικές που συνεχίζονται. Γιατί δεν είναι και τα νέα που θα φέρουν, είναι και αυτά που περάσανε κατά καλό καιρό. Ναι, θα έρθω σε αυτά που περάσανε κατά καλό καιρό, γιατί νομίζω είναι σημαντικά και δυστυχώς δεν υπήρξαν οι αντιδράσεις που έπρεπε. Παράδειγμα, το θέμα, ναι, ας πούμε, με το θέμα της κατάργησης της αιτιολογίας απόλυσης, που το παρουσιάσανε δήθεν σαν φακέλωμα. Έχω την αίσθηση ότι εδώ θα έπρεπε να υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες αντιδράσεις από τον κόσμο. Συμφωνούμε. Το ΠΑΜΕ είχε βγει, όπως και για το άσυλο οι μαθητές και οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, και δεν τελειώνουμε. Εξάλλου, να σας πω κάτι, και ένας νόμος να ψηφιστεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζεται ο αγώνας για τη ματέωσή του, και υπάρχουν τέτοιες πλευρές και από προηγούμενα χρόνια. Άρα δεν συμβιβαζόμαστε με ό,τι αντιλαϊκό, γιατί να σας πω κάτι, εδώ τι συμβαίνει. Ο τρόπος και οι δικαιολογίες του Υπουργού Εργασίας με την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης είναι αστείος, είναι γελίος, θα το έλεγα, πολιτικά. Ότι μπαίνει τέλος στο ηλεκτρονικό φακέλωμα για τους εργαζόμενους και τέτοια, αλλά και ο ψευτοκαυγάς που υπάρχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει επιθυμία, και αυτό υλοποιούν σταδιακά ο καθένας, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη στόχο να καταργήσουν την πλήρη αποζημίωση που δίνεται στους απολυμμένους. Αυτός είναι ο τρόπος. Προλάβατε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Σε συζητήσεις που είχαμε συνδικαλιστές, αλλά και βουλευτές, συναδέλφους σας, ουσιαστικά όλοι αυτό έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι ενδεχομένως μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας κατάργησης της αιτιολόγησης απόλυσης είναι η ιστορία της αποζημίωσης. Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί να είναι? Δεν πρέπει ένας εργαζόμενος που έχει 20 χρόνια, αν ξαφνικά τον διώξει κάποιος, να του πει πρέπει να πάρει και μια αποζημίωση? Βέβαια, και αυτό το διεκδικήσανε οι προηγούμενες γενιές. Γιατί αν θέλετε και στο μεσοδιάστημα δεν σε καλύπτει και κανείς, και το δικαιούνται. Το δικαιούνται, το έχουν κατακτήσει, και αυτό η κατάργηση του λόγου απόλυσης, θέλω να πω ότι είναι αστείο, γιατί υπάρχει προωθήσανε το ηλεκτρονικό μητρό των συνδικάτων και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Εδώ είναι πλήρως το φάκελο των εργαζομένων, το φακέλωμα των εργαζομένων, και ο εκβιασμός, δηλαδή να μην υπάρχουν συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό το κόστος της απόλυσης που το υπολογίζουν πάντα ήταν επιθυμία τους, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το μείωσε. Και αυτή τη στιγμή η μεγαλοεργοδοσία έχει τελείως λυμμένα τα χέρια της. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με νόμο απελευθέρωσε τις ομαδικές απολύσεις, αυτές δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ενώ στο βαθμό που θέλανε, όταν ήταν να δώσουν αποζημιώσεις.
Τώρα με την κατάργηση της αποζημίωσης καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καταργείται, αν με επιτρέπετε, προς το παρόν δεν καταργείται. Μία σκέψη εργασίας, ένα σενάριο εργασίας κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί επισήμως δεν έχει καταργηθεί, δεν μπαίνει θέμα αποζημίωση. Λέμε ότι ίσως αυτό να φωτογραφίζει αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι φανερό το στόχο που εξυπηρετεί. Και δεν είναι τυχαία ότι δεν ανέχεται πια το κεφάλαιο ούτε τις προσχηματικές διατάξεις. Γιατί δηλαδή να μην υπάρχει τη δικαιολόγηση των απολύσεων, παρόλο ότι ο κάθε εργοδότης μπορούσε να βάλει και ό,τι θέλει, αλλά ακόμα και αυτό σαν εμπόδιο το απελευθερώνουν. Μάλιστα. Τώρα... Και αυτό το κόστος που είχαν από τις αποζημιώσεις πάντα το είχαν σαν στόχο την ισοπαίδωσή του και την εξαφάνισή του. Μάλιστα. Άρα ο στόχος είναι η πλήρης κατάργηση της αποζημίωσης. Μάλιστα, για να δούμε. Δηλαδή να πω ότι από τη μια στίβουν στην κυριολεξία σαν λεμονόκουπα τον εργαζόμενο και τον πετάνε χωρίς ακριβώς και αυτή την αποζημίωση που δικαιούται. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ακόμα πιο ομά χρησιμοποιούν τους ανθρώπους σαν εργαλεία μιας χρήσης. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό που λέμε εμείς ότι η δικτατορία του κεφαλαίου φαίνεται σε όλο το μεγαλείο. Τα μέτρα δηλαδή τα πρώτα ήδη δεν είναι για μας κάτι που μας δημιουργεί εντύπωση. Είναι τι θα ευνοήσει το κεφάλαιο και τι θα μειώσει δικαιώματα στον εργαζόμενο. Ναι, να σας πω μας κάτι. Σε αυτό που λέτε, έρχεται η κυβέρνηση και λέει με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, εγώ σας τα είπα αυτά προεκλογικά και πήρα το 40% των ψηφοφόρων. Άρα η πλειοψηφία των Ελλήνων τάσατε με αυτή τη λογική. Να σας πω τώρα, γιατί και εμείς έχουμε μία αρχή που λέμε ότι το ποσοστό δεν καθορίζει συμβιβασμό σε αρχές και διεκδικήσεις. Δηλαδή και ο Χίτλερ όταν πήρε το 38% και βγήκε κυβέρνηση στη Γερμανία, σημαίνει ότι τον δικαίωνε στη βασιστική δικαιολογία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν σημαίνει. Άρα δηλαδή στην αντιλαϊκή πολιτική κανείς δεν πρέπει να συμβιβάζεται και να αντιδέχεται ανεξάρτητα το ποσοστό που έχει μια κυβέρνηση. Εξάλλου να σας πω και το άλλο. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία καθαρά και είπε και το πρόγραμμά της. Τα είχε πει αυτά. Είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, αν θυμάστε, είχε πει προεκλογικά ότι είχε πει ότι και για το θέμα της εργασίας και ότι είχε γίνει ντόρος, αν θυμάστε. Και μάλιστα είχε φτάσει να πει και σε κάποιες επαφές που είχε με εκπροσώπους επιχειρηματιών του τουρισμού ότι θα λάβουμε μέτρα σαν οδοστρωτήρας για να μπλοκάρουμε κάθε τι το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού. Τα είχε πει, Και τα μετά πει. Καλούσε σε μισθούς που θα μπορούν να έχουν εργαζόμενοι και θα λέμε γενικά και όριστα δήθεν ότι θα ενδιαφερόταν για τους εργαζόμενους. Εξειδικευμένα όχι. Εξάλλου να σας πω και κάτι στις προγραμματικές δηλώσεις. Θα σας δώσω το κλίμα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Οι προγραμματικές δηλώσεις του Μητσοτάκη ήταν το πρόγραμμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΣΥΡΙΖΑ ήταν μουδιασμένοι. Μετά βγήκανε πιο αναλυτικά υπουργοί και εκεί ξεδιπλώνεται και ειδικά της εργασίας με το Βρούτσι που έγινε και στο την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή της Κακομήρας. Αυτά το λέω, δεν μας κάνουν εντύπωση το καθαρό κόμμα εκπροσώπησης του κεφαλαίου είναι η Νέα Δημοκρατία και δίπλα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ανταγωνίζονται για να υπάρχει εναλλαγή. Μόλις ο κόσμος κουράζεται από τον ένα να έρχεται στον άλλον. Μάλιστα. Απλώς δικαιωνόμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα φαίνεται και μέχρι που φτάνει ο ένας και συνεχίζει ο άλλος. Ωραία. Κυρία Μανολάκου, να πάω σε ένα άλλο θέμα που είναι επίσης σημαντικό. Η προηγούμενη κυβέρνηση λοιπόν λίγο πριν τις εκλογές είχε ψηφίσει ένα νόμο
σύμφωνα με τον οποίο ακυρώθηκε η μνημονιακή της υποχρέωση να μειώσει το αφορολόγητο από 1η-1η του 20. Τη μείωση του αφορολόγητου. Ναι. Να πάει από τα 8,5 στα 6,5. Η σημερινή κυβέρνηση βέβαια είχε ψηφίσει. Είχε πει ναι, θα ψηφίσω. Εν τούτης ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει μείωση του αφορολόγητου ή όχι. Και οι κουβέντες που γίνονται, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, αφήνω εννοηθεί ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει μείωση του αφορολόγητου. Ναι, θα σας πω γιατί πριν μιλήσατε και για τις, και για τις υπεραποδόσεις που είχαν μέσα από τα πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, για το αφορολόγητο, ήδη υπήρχε η δέσμευση ότι στους μισθωτούς από την 1η-1η του 2020 θα μειωνότανε. Αυτό βεβαίως το ξεψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ψήφισαν όλοι νομίζω. Ναι. Δεν θυμάμαι αν και το ΚΚΕ ψήφισε. Παρόν είχατε ψηφίσει, ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Το είχαμε ψηφίσει. Αυτό σαν τμήμα, σαν ξέχωρο, ναι, το είχαμε ψηφίσει. Τώρα όμως έρχεται η Κομισιόν και τι επισημαίνει. Επισημαίνει ότι είναι κρίσιμο το φορολογικό σύστημα και ότι πρέπει να γίνει πιο φιλικό προς την ανάπτυξη. Ναι, δηλαδή, όλοι. Δηλαδή διεύρυνση, αυτό λέει, διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών για την εργασία και ειδικά για τις επιχειρήσεις. Εντάξει. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό ακόμα δεν έχει τελειώσει ή μπορεί να έχει προσωρινά ανασταλεί, αλλά δεν διαγράφτηκε. Εξάλλου η κυβέρνηση, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, μιλάει για νέο φορολογικό νόμο που θα φέρει. Και βεβαίως υπάρχουν και οι δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης που δεσμεύουν και τη σημερινή με παρεμβάσεις στα προνοιακά επιδόματα, δηλαδή ακόμα περισσότερους κόφτες, αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών στα σπίτια, στη λαϊκή κατοικία, με βάση το οποίο βεβαίως υπολογίζεται και έμφυα, δηλαδή μπορεί να έχουμε φέτος μείωση του έμφυα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν είναι μόνιμο αφού δεσμεύονται από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαναλάκου, ο χρόνος τρέχει δυστυχώς και τελειώσαμε, έχει πάει 11:30. Σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε πολλές άλλες φορές ακόμη και με εσάς και με τους συναδέλφους σας βουλευτές του ΚΚΕ για όλα τα ζητήματα. Νομίζω ότι από ό,τι δέθηκε μετά, όπου ο κ. Μητσοτάκης θα ξετυλίξει και την πολιτική του, την οικονομική και την κοινωνική, θα έχουμε πεδίο λαμπρό μπροστά μας να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε και να κάνουμε και πολεμική, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Απλώς θέλω να πω ότι το μνημόνιο των μνημονίων είναι η πολιτική στήριξη των κερδών του κεφαλαίου που επιβάλλει θυσίες δίχως τέλος στο λαό και αυτά θα συνεχιστούν στο όνομα της ανάπτυξης, δηλαδή της μεγαλύτερης κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και εμείς λέμε καθαρά ότι έξοδα από τα μνημόνια και τέλος στην εποπτεία θα δει ο λαός όταν παλέψει να τα καταργήσει στην πράξη, να αναπληρώσει όλες τις απώλειες αλλά και να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Γι' αυτό μαζικά στα συλλαλητήρια στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή οικονομική πολιτική. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαναλάκου. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.